Από την μελέτη της ίδιας, από την ίδια την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, όπως επανέλαβε σήμερα και ο εισηγητής της πλειοψηφίας και οι άλλοι βέβαια εισηγητές, παρουσιάζεται μια εικόνα για τη λειτουργία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας που αντιστρέφει την πραγματικότητα. Ή καλύτερα δείχνει πώς η έρευνα, η καινοτομία, η τεχνολογική εξέλιξη στρεβλώνεται μέσα στην καπιταλιστική οικονομία, όταν ως κίνητρο για την επένδυση στην έρευνα χαρακτηρίζεται το κέρδος που προκύπτει από τη βιομηχανική ιδιοκτησία. Αναφέρει η αιτιολογική έκθεση ότι η έλλειψη επαρκούς νομικής προστασίας για τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας συνιστά αντικίνητρο για την έρευνα, αφού χωρίς αυτή κανείς δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί οικονομικά την καινούργια γνώση που δημιουργεί, γι' αυτό δεν έχει κίνητρο να επενδύσει στην έρευνα και την καινοτομία. Υπάρχει αλήθεια πιο αντιδραστική, πιο ανορθολογική διαπίστωση από αυτή? Γιατί είναι όχι μόνο αντιδραστικό, αντίθετο στην κοινωνική πρόοδο να καθορίζεις ως κίνητρο για την έρευνα και την καινοτομία οτιδήποτε άλλο πέρα από την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, οτιδήποτε άλλο δηλαδή πέρα από το να υποτάσσεται η έρευνα στην ανάγκη να απελευθερώνεται ο άνθρωπος, αλλά και η ίδια η πραγματικότητα αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Ότι όταν η έρευνα υποτάσσεται στο κυνήγι του κέρδους, τότε και η κατεύθυνση της έρευνας ελέγχεται με βάση αυτό, αλλά και τα όποια αποτελέσματά της δεν αφορούν τελικά αυτούς που παράγουν τη γνώση, αλλά αυτούς που μέσω της ατομικής, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως εν προκειμένου σχηματοποιείται, την ιδιοποιούνται. Αλήθεια, ποια η τύχη της έρευνας όταν τα αποτελέσματά της έρχονται σε σύγκρουση με το κέρδος? Θάβονται ή όχι τα αποτελέσματά της, ακόμα κι αν αυτά είναι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, όταν έρχονται σε σύγκρουση με συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών που χρηματοδοτούν αυτή την έρευνα? Είναι αντιφατικό λοιπόν και δεν μπορεί να συμβαδίζει αυτό που ισχυρίζεστε, η προστασία ταυτόχρονα και της έρευνας και του ανταγωνισμού μέσα στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας. Ή μήπως η ενίσχυση του ανταγωνισμού με τη νομική προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και των εμπορικών σημάτων συγκεκριμένα βοηθάει, όπως λέτε, τη διαφοροποίηση στην αγορά και τη βελτίωση της ποιότητας, της καινοτομίας και των τιμών των προϊόντων, ώστε να ανταποκρίνονται, λέτε, καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών? Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Συνεχώς διευρύνεται η ψαλίδα ανάμεσα στις λαϊκές ανάγκες και στα όποια αποτελέσματα της καινοτομίας, της έρευνας, της τεχνολογικής εξέλιξης. Τι γίνεται, για παράδειγμα, με την τεχνολογική έρευνα που μονοπολείται από 4-5 πολυεθνικές του κλάδου? Και η τιμή των εμπορευμάτων ανεβαίνει, αφού το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα της κοινωνικής εργασίας συγκεντρώνεται, αποτελεί κέρδος, αποτελεί, ενσωματώνεται στην ατομική ιδιοκτησία των πολυεθνικών, αλλά και αυτά προορίζονται για να εξυπηρετούν σε μικρότερο βαθμό τις ανάγκες των καταναλωτών, αφού γίνεται πιο επιτακτική η γρήγορη ανάλωσή τους, η περιορισμένη χρήση των προϊόντων για να αντικατασταθούν με καινούρια στο κυνήγι του μεγαλύτερου κέρδους. Ποια είναι αντίστοιχα τα αποτελέσματα της κατοχύρωσης της πατέντας βιομηχανικής ιδιοκτησίας του φάρμακο? Σε ποιον απευθύνεται το πατενταρισμένο φάρμακο και σε ποιον αντίστοιχα? Ποιος έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει και ποιος, σε ποιον απευθύνεται το γενώσιμο? Από την άποψη αυτή, ως κόμμα, έχουμε συνολική διαφωνία με τη λογική, τα αποτελέσματα της έρευνας, της καινοτομίας που αποτελούν προϊόν κοινωνικής εργασίας να γίνονται αντικείμενα ατομικής ιδιοκτησίας και να κατοχυρώνονται ως τέτοια μέσα από την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων, της ευρεσιτεχνίας, της πατέντας κλπ. Γιατί αυτά με τον τρόπο αυτό μετατρέπονται σε πανάκριβα εμπορεύματα, προσιτά όχι σε όποιον τα έχει ανάγκη, αλλά σε όποιον αντέχει να τα πληρώσει. Σε αυτή τη λογική κινούνται και οι ρυθμίσεις του παρόντος νομοσχεδίου, που ομογενοποιούν ουσιαστικά την προστασία των σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εθνικά σήματα. Με το νομοσχέδιο λύνονται πράγματι πρακτικά ζητήματα όπως η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τα εθνικά σήματα στα πολιτικά δικαστήρια, ώστε να μπορεί με την ίδια αγωγή ο κάτοχος του σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώνει και τα αντίστοιχα εθνικά σήματα που σήμερα εξετάζονταν από τα διοικητικά δικαστήρια.
Όμως οι όποιες διευκολύνσεις στην πράξη αφορούν στους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους που σαρώνουν και την αγορά των σημάτων προκειμένου να την ελέγξουν και να αποκτήσουν προβάδισμα στη χρησιμοποίησή τους. Διευκολύνεται λοιπόν με το νομοσχέδιο η κυκλοφορία, όπως λέτε, το ξεσκαρτάρισμα όμως ουσιαστικά των σημάτων και ιδίως η απόκτηση δικαιωμάτων επισημάτων με ελαττώματα και έτσι άκυρων μη ανανεωθέντων ή σημάτων σε αχρησία. Ρυθμίσεις, για παράδειγμα, όπως η υποχρέωση απόδειξης της χρήσης του σήματος την τελευταία πενταετία, επιταχύνει τη συγκέντρωση σημάτων στα χέρια πολυεθνικών ομίλων που με μεγαλύτερη ευκολία αποδεικνύουν τη χρήση και μπορούν να τηρούν τις όποιες διαδικασίες σε σχέση με μικρές επιχειρήσεις που μπορεί για μεγάλα διαστήματα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες να υπολειτουργούν και να χάνουν με τον τρόπο αυτό τα δικαιώματά τους σε σήματα που μπορεί να είχαν το παρελθόν. Με ποιο τρόπο διευκολύνεται δηλαδή, λοιπόν, όπως λέτε, οι μικρές επιχειρήσεις έναντι της μονοπόλης της αγοράς που σαρώνεται κυριολεκτικά από τους μεγάλους κολοσσούς? Δεν θεωρούμε επομένως ότι τέτοιου είδους ρυθμίσεις που αντικειμενικά δεν μπορούν να εμποδίσουν τη συγκέντρωση της αγοράς του σήματος στα χέρια πολυεθνικών ομίλων θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων όσο παραμένει κίνητρο για την παραγωγή το κέρδος και όχι κάλυψη των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, όσο που αυτή καθορίζει και το τι και το για ποιον θα παραχθεί. Με κριτήρια βέβαια ξένα και εχθρικά προς αυτές τις ανάγκες. Από την άποψη αυτή καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο στο σύνολό του και δεν έχει ουσία να μείνουμε σε τεχνικές παρατηρήσεις που θα μπορούσαμε ενδεχομένως να κάνουμε, όμως παραμένουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ.